Η πολιτική του Biden θα φέρει τεράστιες αναστατώσεις. Ναι. Δεν είναι επιτυχία τη φράση «δολοφόνε τον Πούτιν». Ούτε ο τρόπος που τα αντιμετώπισε η Ρωσία ήταν εξίσου σοβαρός με την περιφορά του λόγου του Biden. Δηλαδή, η Ρωσία κανονικά έπρεπε να τον πλακώσει, δηλαδή. Είπε, αφήστε τα, αυτά πάμε αλλού. Γιατί? Γιατί ο Αμερικανός θέλει να μειώσει τη Ρωσία στο ρόλο τον οποίον ήδη καταλαμβάνει στο παγκόσμιο στερέωμα. Είπα και χθες ότι τα έχει βάλει και με τον Κινέζο και με το Ιράν. Αυτόματα θέλει δεν θέλει η Κίνα, θέλει δεν θέλει η Ρωσία, θέλει δεν θέλει το Ιράν. Αυτοί θα μονιάσουν, θα βρεθούν κοντά απέναντι στον κοινό εχθρό. Και αυτό το σχήμα δίνει μία εναλλακτική στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν τώρα, βλέποντας να τον τσιμπά, να τον δαγκώνουν, να τον κάνουν οι Αμερικάνοι, θα προβάλλει το όλο σενάριο, ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιά, και εκεί θα φανεί πόσα κότσια έχει το βαθύ κράτος Αμερικής, εάν τολμήσει να φέρει απέναντι την Τουρκία. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει την ισχύ να το κάνει αυτό. Οπότε πάλι ωφελημένος θα βγει στο τέλος ο Ερντογάν. Σε μαλώνω, σε πλακώνω, Ερντογάν, αλλά φτιάχνω και από πίσω σου ένα μεγάλο μέτωπο. Που πάει ο Ερντογάν και λέει, είμαι και εγώ εδώ. Τέσσερις, κορτέτο, δεν είναι τριό. Ναι. Και ο Αμερικάνος λέει, μα τη λέγασα, δεν χάνει ο Αμερικάνος στην Τουρκία. Πώς είναι όλος ο χάρτης, έλα λίγο στο... Ναι, βασικός παράγοντας. Όσο έχει ανάγκη την Τουρκία, δεν έχει καμία χώρα στον κόσμο. Μάλιστα. Καμία. Επομένως, λοιπόν, εκεί θα φανεί. Μέχρι πού θα το τραβήξουν. Μήπως και το γυρίσει όλο το πράγμα Ερντογάν και ξαφνικά πέσουν οι πλευρές. Μάλιστα. Τώρα αυτό όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα. Η δική μας η θέση που είπατε και νωρίτερα ότι ο Θεός μας βοηθάει πάντα. Επειδή λοιπόν ο Biden είναι της παλιάς σχολής, είναι όποιος δεν είναι με θυμό είναι κατημόν. Όποιος δεν είναι με την Αμερική είναι απέναντι. Ο Μητσοτάκης. Αμάν, έχει ζαλιστεί τώρα. Έχει ζαλιστεί. Δηλαδή, αν ξαφνικά σου λέει μία ένα χαντήγι του η Λοπέζ. Ναι. Και ξαφνικά σε αρχίζει και σε φυλάει στο λαιμό, στο στόμα, παντού και σε... Τζένιφερ Λόπεζ. Ζαλίζεσαι. Ναι. Ζαλίζεσαι, αμάν. Θα πλάκα. Αυτό έχει πάθει ο Μητσοτάκης τώρα με τον Τζο Μπάιντεν. Τον χαϊδεύει, τον γλυπείται, τον κάνει. Αμάν, εδώ είμαστε, λέει, εδώ είμαστε, να, φτάσαμε. Λοιπόν, πολύ φοβούμαι λοιπόν ότι αυτό σημαίνει εντελώς γύρισμα στην πλάτη της Ρωσίας. Εξού και θα παίρνουμε και τα Σπούτνικ. Θα παίρνουμε. Θα παίρνει όλη η Ευρώπη, ο καθένας μόνος, εμείς όχι. Εκεί δεν είναι καλά. Βρεσίζεις έχει αποδειχθεί ότι είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο. Όχι, όχι, όχι. Αναθάψουμε μερικούς. Εκεί δεν ενοχλεί το θάψιμο, ενοχλεί από τον συνοστισμό. Το ότι θα μπορούσαμε να έχουμε όσα εμβόλια θέλουμε, αυτό δεν ενοχλεί. Λέω λοιπόν ότι αυτή η όλη πολιτική της απόλυτης επικυριαρχίας των Αμερικάνων επάνω μας, στο τέλος δεν ξέρω τι κόστος θα έχει. Και θα είναι το κόστος, λέτε, το αποτέλεσμα. Και ξέρεις τι με τσαντίζει. Ξέρεις τι με τσαντίζει, ρε Σοφία. Τι σας δεν είμαι ο πάνσοφος. Ένας μέσος νους είμαι. Το βλέπουνε κι άλλοι. Αλλά δεν αντιδρά κανείς, γιατί σου λέει καρέκλα. Εννοείται. Το βλέπουν αυτό. Όταν λέτε μέσα από τη Βουλή. Από την κυβέρνηση. Ποια Βουλή μου λες. Α, και από την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, σου λέω. Και δεν μιλάει κανείς. Εσείς δεν το βλέπετε ότι αυτή η μονοκρατορία
μπορεί να γυρίσει τούμπα κάποια στιγμή τα πράγματα. Λέτε να το βλέπουν. Και βλέπει όλη η Ευρώπη, άσε την Ελλάδα, δεν είναι μόνο Μητσοτάκης, όλη η Ευρώπη έχει κοιοτέψει μετά από αυτό. Ο δολοφόνος. Τι έκανε ο Μπάιντεν, αυτός είναι δολοφόνος. Και κάθε και τις κοιτάς έτσι. Ναι. Θα μιλήσει η Μέρκελ, θα μιλήσει ο Γάλλος, ο Ιταλός, πως είναι δολοφόνος. Μάλιστα, το είπε. Ναι. Δώσατε τώρα μία, στο σύνολο μία εικόνα που θα πρέπει να μας προβληματίζει όσον αφορά το μέλλον. Τώρα πολλοί έχουν επενδύσει. Το μέλλον, όχι το τώρα. Το τώρα. Αλλά τι σου λένε οι πρωθυπουργοί όλοι αυτοί. Ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας ήξερε καλά οικονομικά, έτσι, χωρακοβουλία. Και ήξερε ότι κάποια στιγμή θα σκάγαμε κάτω σαν καρπούζι. Τι με ενδιαφέρει μέσα, 30 χρόνια που θα ξεοπλουθούν. Και έπαιρνε και έπαιρνε και έπαιρνε και έδινε, 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 κάτι ήτανε. Έλα όμως που δεν έσκασε στο γιο του. Μάλιστα, στην επόμενη γενιά. Λοιπόν, τώρα το ξέρουν όλοι. Ότι αυτό το σφυραγκάλιασμα, σφυραγκάλιασμα, δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει. Σου λέει, μέχρι τότε, να δούμε ποιος θα είναι. Βλέπουμε. Μάλιστα. Πολλοί έχουν επενδύσει επίσης και στο ταξίδι που έχουμε αύριο, για να δώσουμε και το επόμενο θέμα και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν σήμερα και στη συνέχεια το σχόλιο σας. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στοχεύει στην αποκατάσταση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβύης, οι οποίες είχαν παγώσει εδώ και σχεδόν 19 μήνες. Η Αθήνα στηρίζει τις δημοκρατικές εκλογές στη Λιβύη στο τέλος του έτους, καθώς και την ανάγκη να φύγουν από την χώρα όλα τα ξένα στρατεύματα. Efendim, adaların kıta sahanlığı ve münasip ekonomik bölgesi yok. Olamaz. Yani bunu bilinmesi lazım. Που την πρόθεση να μεταβώσει στην Άγκυρα, βεβαίως όμως, υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Ότι θα υπάρχει το κατάλληλο κλίμα. Δηλαδή ότι η Τουρκία δεν θα προβεί σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες που θα εμποδίσουν αυτή μου την επίσκεψη. Βλέπουμε ότι η νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών θα γραφτεί πάνω στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και της καλής πίστης. Είναι σημαντικό για τη Λιβύη, στη νέα αυτή εποχή, να απαλλαγεί από βαρύδια που την τραβούν προς τα κάτω, όπως η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στο έδαφος της. Καλά, εμείς με τη Λιβύη έπρεπε να τα έχουμε καλά πάντα. Γιατί οι μισοί αξιωματικοί έχουν περάσει από τη σχολή Ευελπίδου και τη σχολή Κάρων. Όταν ήταν σε ηλικία έτσι, φοιτική. Θα μπορούσε. Βεβαίως δεν ευελπιστώ ότι θα χάσουν το πατρολόγημα με την Τουρκία, αλλά δεν λέω όχι στο ταξίδι. Και μακάρι να βγάλει καρπού. Μάλιστα. Περιμένω να δω τι καρπού θα βγάλει. Ωραία. Λοιπόν, φοβάμαι θα είναι αποξηραμένοι. Θα δούμε, λέτε, από τη μία. Τους χυμούς θέλω, τους χυμούς. Αποξηραμένο, άλλο αποξηραμένο, άλλο χυμός. Το είπατε, δηλαδή. Πριν ακόμα γίνει η συνάντηση, αποξηραμένο και άλλο χυμός. Και τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, για να φτάσουμε σε αυτό το δροσερό σημείο που λέτε κι εσείς με τους χυμούς? Δεν είμαι εγώ πρωθυπουργός, ούτε υπουργός εξωτερικών. Δύσκολα, αυτοί που έχουν την καρέκλα. Ναι, το είπα αυτό γιατί δεν ξέρω αν διαβάσετε επίσης, λέει το Σαββατοκύριακο, το άθρο στην εφημερίδα Τα Νέα του κυρίου Σιμίτη, που είπε για τις σωστές κινήσεις που έκανε το Δεκέμβριο του 1999 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα λάθη που έγιναν από εκείνον που ακολούθησε, τον κύριο Καραμαλή. 5 χρόνια μετά. 5 χρόνια μετά δεν έχει σημασία, ήταν η επόμενη κίνηση, η συνέχιση. Εντάξει. Εντάξει, το Σιμίτη δεν τον εκτιμούσα ποτέ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες φθοροποιές καταστάσεις με το πέρασμα του χρόνου, λέω. Τι εννοείτε? Εντάξει, υπάρχει. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και εσωτερικό χτύπημα για την κυβέρνηση. Η πτέρυγα του Καραμαλή πάλι που δεν αντέδρασε. Αν το άθρο αυτό το γνώριζε το Μέγαρο Μαξίμου. Αν κρύβεται κάτι πίσω από το άθρο. Ο κύριος Σιμίτης. Ναι. Δεν ήταν ποτέ ο πλέον ευθύς. Κουβάλαγε λίγο έτσι λαγουμιτζίδικη περπατησιά. Μάλιστα. Συνεχίζει, λέτε, μέχρι και σήμερα αυτή την περπατησιά.
Βέβαια. Δεν έχει καθεί. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούλι.